Σοβαρές αναταράξεις στην αγορά από τις αιτήσεις πτώχευσης του Μαρινόπουλου και της Jet Oil. 245.000 επιχειρήσεις έχουν χαθεί από το 2008 μέχρι σήμερα. Δυναμική κινητοποίηση στον πλατή Γυαλό Κεφαλονιάς ενάντια στην παραχώρησή του στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου ΑΕ. Θα χυθεί αίμα αν διανοηθούν να έρθουν να πάρουν την παραλία, απάντησε ο δήμαρχος στον εκπρόσωπο της εταιρείας. Νερό βάζει στο κρασί του ο Δήμος Πάτρας και βλέπει θετικά την κυβερνητική πρόταση για οριστική παραχώρηση του θαλασσίου μετόπου. Θέλουμε υπογραφές και όχι υποσχέσεις, τονίζουν στελέχη του Δήμου. Κανονικά η αυριανή κινητοποίηση. Επιτέλους ασφαλές μέρος οι κρατούμενοι του λιμενικού Πάτρας. Μεταφέρθηκαν τα κρατητήρια από το ετοιμόρροπο κτίριο σε νέο. 12 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη χρυσή επέτειο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Κώστας Κατσουράνης μιλά ζωντανά στο Ιόνιαν και μοιράζεται τις αναμνήσεις του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 Ιουλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Οι αιτήσεις πτώχευσης του Μαρινόπουλου και της Jet Oil μπορεί να σοκάρουν, αλλά η αγορά έχει ήδη μετρήσει εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια. Από το 2008 μέχρι σήμερα, περισσότερες από 245.000 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, οδηγώντας στην ανεργία πάνω από 840.000 εργαζόμενους. Οι αιτήσεις πτώχευσης του Μαρινόπουλου και της Jet Oil, που σημαδεύτηκε από την αυτοκτονία του Προέδρου της Κυριάκου Μαμιδάκη, μπορεί να σοκάρουν, αλλά η αγορά έχει ήδη μετρήσει εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Από το 2008 μέχρι και σήμερα έχουν χαθεί περίπου 245.000 επιχειρήσεις, παίρνοντας μαζί τους 843.000 θέσεις εργασίας. Η εξαφάνιση αυτών των επιχειρήσεων αφαίρεσε 30,31 δισεκατομμύρια προϊόντος από την αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η τελευταία μεγάλη επιχείρηση που έκλεισε ήταν η Ιστορική Ηλεκτρονική Αθηνών στα μέσα Απριλίου, ενώ τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην εταιρεία Μαρινόπουλος, καθώς ενδεχόμενη κατάρρευσή της θα προκαλέσει αλυσιδωτές αναταράξεις στην αγορά και λουκέτα σε μικρούς και ευάλωτους, κυρίως προμηθευτές. Η διασφάλιση των 12.500 εργαζομένων στη Μαρινόπουλος, καθώς επίσης και η αποπληρωμή χιλιάδων μικρών προμηθευτών της εταιρείας, είναι μείζονος σημασίας σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕ, Βασίλη Κορκίδη. Ενδεχόμενη κατάρρευση της Μαρινόπουλος, σημειώνει εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου, θα στείλει σε αχαρτογράφητα νερά ολόκληρη την αγορά που στενάζει υπό το βάρος των αλλεπάλληλων φορολογικών επιβαρύνσεων και της συνεχούς οικονομικής περιδίνησης της ελληνικής οικονομίας. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα και να δούμε ποιες είναι γενικότερα οι επιπτώσεις στην αγορά μετά από αυτές τις αιτήσεις πτώχευσης, αλλά και ποιες είναι οι σκέψεις των επιχειρηματιών στη Δυτική Ελλάδα με όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και αντιπρόεδρος της Λουξ, Πλάτων Μαρλαφέκας. Κύριε Μαρλαφέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ποιες ακριβώς θα είναι οι επιπτώσεις στην αγορά μετά από τέτοια παραδείγματα όπως αυτά που παρακολουθήσαμε στο βίντεο? Κοιτάξτε, ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας, η ελληνική βιομηχανία αλλά και το εμπόριο τα τελευταία χρόνια περνάει πάρα πολύ μεγάλη κρίση και τα χτυπήματα είναι πανωτά. Φέτος υπήρχε μια τύχη στην ίδια μέρα που πέρσι μπήκαν τα capital control. Φέτος η πολύ μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος να καταθέσει αίτηση πτώχευσης στο άρθρο 99, που βέβαια θα περιμένουμε αυτό το Σεπτέμβριο για να δούμε τελικά την τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Αν τελικά αυτές οι επιπτώσεις, οι αλυσιδωτές επιπτώσεις ποιες θα είναι στην Δυτική Ελλάδα που γνωρίζετε πολύ καλά στο νομό Αχαΐας? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλοί προμηθευτές οι οποίοι δεν αντέχουν ένα τέτοιο μεγάλο ποσό που καθένας ανάλογα τη δύναμή του σαν εταιρεία δεν αντέχει στο να το πάρει στις πλάτες του. Σε μια συγκυρία η οποία δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα να μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση ώστε να της δώσει ένα κεφάλαιο κίνησης για να μπορέσει να αυτοποδήσει από το ας το πούμε έλλειμμα που θα έχει από τη μη πληρωμή των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις να επιβιώσουν.
Ο Μαρινόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, πάνω από 1% του ΑΕΠ της χώρας είχε τζίρο η Μαρινόπουλος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει, προσωπικά πιστεύω ότι πάνω από το 40% των προμηθευτών της Μαρινόπουλος δεν θα ανταπεξέλθουν στη βιωσιμότητά τους. Τώρα, κύριε Μαρλαφέκα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και το επιμελητήριο προσπαθεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αχαΐα, τελικά υπάρχει λύση, και αν ναι, ποια είναι αυτή? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε καινούργιες προοπτικές που η περιοχή μας δεν είχε δει μέχρι τώρα. Γιατί πιστεύουμε ότι η επόμενη μέρα, όπως φτάζουν τα πράγματα σε όλο τον κόσμο, πρέπει εμείς να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα, τη μεγάλη συνεργασία που έχουμε με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις καινοτόμες εταιρείες, ώστε γιατί θα μπορούσε η περιοχή μας, όχι μόνο η Αχαΐα, αλλά γενικότερα η περιοχή μας, να στηριχτεί την επόμενη μέρα σε startup εταιρείες με καινοτόμα προϊόντα που αφορούν όλο τον κόσμο, γιατί ο παραδοσιακό εμπόριο ή βιομηχανία, όπως το ξέρουμε, περάσουν πάρα πολλά χρόνια να ορθοποδήσει και μάλιστα να ξαναμπεί στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρλαφέκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την απόψη μας στην κοινωνία. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και τώρα να πάμε στην Κεφαλονιά. Μια μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην παραλία Πλατής Γυαλός ενάντια στην παραχώρησή της στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου ΑΕ. Το ζήτημα της επιχειρούμενης ιδιωτικοποίησης της παραλίας ένωσε τη Δημοτική Αρχή με τη Μείζων Αντιπολίτευση, τη Λαϊκή Συσπήρωση και την Επιτροπή Αγώνα Φορέων, οι οποίοι μαζί με τους πολίτες ανάγκασαν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, Δημήτριο Μπόγρη, που είχε εξουσιοδοτηθεί για να παραλάβει την παραλία, να φύγει με άδεια χέρια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς, ο κ. Ευάγγελος Κεκάτος. Κύριε Κεκάτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που επικοινωνούμε. Και εμείς, μεταφέρετε μας την εικόνα, τι ακριβώς έγινε σήμερα στην κινητοποίηση. Ήταν μια, θα έλεγα, αφόρμητη εκδήλωση όλου του λαού της Κεφαλονιάς που εκπροσωπείται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παρίς, ο Δήμαρχος, ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ότι ενώ η θέση μας είναι ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι προς θετική κατεύθυνση, δεν είναι προς αρνητική, δεν είμαστε ενάντια δηλαδή στις ιδιωτικοποιήσεις. Θεωρούμε όμως ότι κάθε κανόνας πρέπει να έχει τις εξαιρέσεις του. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ιστορικού χαρακτήρα παραλία που έχουν οι αργοστολιώτες κυρίως όλη τους τη ζωή την έχουν περάσει σε αυτή τη θάλασσα και έχει ένα δημοτικό χαρακτήρα. Ο δημοτικός χαρακτήρας δεν σημαίνει ότι είναι του Δημάρχου, είναι των δημοτών. Θεωρούμε λοιπόν ότι επειδή είναι και το μισό, δηλαδή το μισό μέρος παραλίας, το πάρκινγκ είναι του Δήμου, ανήκει στο Δήμο, δηλαδή είναι μια κατάσταση που κατά τη δική μας άποψη πολύ κακώς μπήκε σε αυτή τη λίστα με τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να παραμείνει αυτός ο δημοτικός χαρακτήρας που κάποιος αισθάνεται ότι είναι η δική του παραλία, η παραλία των δημοτών. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Παρίς ήταν κάθετος από την αρχή. Με σκληρές δηλώσεις, έτσι κύριε Κεκάτε, θα χυθεί αιμάντια. Με σκληρές δηλώσεις ο κύριος Παρίσης. Έκανε σκληρές δηλώσεις ο κύριος Δήμαρχος, γιατί ο κύριος Δήμαρχος είναι αφόρμητος άνθρωπος και εκφράστηκε όπως αισθανότανε. Οι δηλώσεις του κύριου Δημάρχου βρίσκουν ευθύγραμμη όλη την πολιτεία εδώ, όλο τον Δήμο. Εμείς επιθυμούμε αυτό να παραμείνει στο δημοτικό χαρακτήρα. Ο δημοτικός χαρακτήρας, ξέρετε, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει έναν χαρακτήρα που ο κάθε δημότης αισθάνεται ότι είναι σε μια παραλία που είναι δική του. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πουληθεί σχεδόν τα πάντα. Ας μείνει και κάτι αγνό. Δηλαδή, ας υπηρετήσουμε λίγο και το ρομαντισμό σε αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζεται να γίνονται υπερβολές. Εμείς θεωρούμε ότι η παραχώρηση του Δήμου, της παραλίας του Πλατή Γυαλού, που επί 30 χρόνια είχε τη διαχείριση ο Δήμος, είναι υπερβολή να φύγει από τα χέρια της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, έτσι να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Και βεβαίως υπήρξε μια γραμμή όλοι και αντιπολίτευση που συνήθως έχουμε διαφορετικές απόψεις σε αυτό. Συμφώνησαν όλοι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Πάντως υπήρξαν φωνές από πολίτες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια να μην έκανε όσα θα μπορούσε να κάνει. Ότι η παραλία δηλαδή έχει υποβαθμιστεί κάπως. Όσες φωνές τέτοιες ακούστηκαν ήταν φωνές που ήταν αποτέλεσμα μιας πλημελούς ενημέρωσης. Διότι ο Δήμος και οι υπηρεσίες του Δήμου
έκαναν τα πάντα, αλλά υπήρχε ένα καθεστώς. Θα σας ενημερώσουμε. Θα περιμένουμε να μας στείλουν. Δεν μας στείλανε ποτέ κανένα έγγραφο, κάτι ας πούμε, που να φαίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς είχαμε ζητήσει από την αρχή ότι θα πρέπει να παραμείνει αυτός ο χαρακτήρας. Τώρα, ορισμένοι άνθρωποι, επειδή επιθυμούν να κάνουν αντιπολίτευση μέχρι και την ίστατη στιγμή, έπρεπε να πούν και αυτή την κουβέντα τους. Είναι δεκτό σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο καθένας λέει ότι πιστεύει. Η αλήθεια όμως είναι μία, ότι η Δημοτική Αρχή έκανε τα πάντα. Μέχρι και αυτό που είναι για μας ένα έσκατο είδος, η Δημοτική Αρχή δεν συνηθίζεται να εκφράζεται με κινητοποίηση, συνηθίζεται να εκφράζεται μέσα από διαδικασίες, μέσα από θεσμικές συναντήσεις, από συμβούλια. Αυτός είναι ο τρόπος που εμείς επιλέγουμε. Mm-hmm. Αυτός ο τρόπος ήταν ένας ακραίος τρόπος. Ο εκπρόσωπος... τον υιοθετήσαμε, mm-hmm. τον υιοθετήσαμε ακριβώς γιατί είχαμε αγανακτήσει. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας τι σας απάντησε, όπου ήταν. Ο εκπρόσωπος ήταν συμπαθής κύριος. Τι να πει, αυτός τη δουλειά του κάνει. Και αυτός ευνηδιάστηκε, θα έλεγα. Ευγενέστατος άνθρωπος ήταν, εντάξει. Ξαφνικά μια κοινωνία απέναντί του, όχι απέναντι στο συγκεκριμένο άτομο, απέναντι σε αυτή την κίνηση. Θεωρούμε ότι ήταν μια υπερβολή αυτό της κυβέρνησης να πει έναν δήμο, μια παραλία που η μισή έτσι κι αλλιώς ανήκει στο δήμο, δηλαδή ο χώρος του πάρκινγκ, να μην εξαιρεθεί από αυτή την ιστορία. Να δοθούν και να αξιοποιηθούν και τα αεροδρόμια και ό,τι είναι εδώ να έχει καλύτερη αξιοποίηση. Είδαμε το παράδειγμα με τα Ολυμπιακά ακίνητα στην Αθήνα και βλέπουμε το χρήμα του ελληνικού λαού να ρημάζει. Λοιπόν, αφού υπάρχει αδυναμία αξιοποίησης, είμαστε υπέρ του να αξιοποιούνται. Αλλά σε αυτό πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός και σε κάποια πράγματα, δηλαδή, είναι, για μας είναι το ιερό μας αυτή η θάλασσα. Ναι, υπάρχουν κάποιοι αυτό... συγκεκριμένοι όροι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γεκάτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και να αλλάξουμε θέμα. Κάλεσμα για συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση για το θέμα του θαλασσίου μετώπου απευθύνει ο Δήμος Πατρέων. Πάντως, όλα δείχνουν ότι το θαλάσσιο μέτωπο θα αποδοθεί στην πόλη βάσει και του σχεδιασμού της κυβέρνησης για το θέμα. Μπορεί η Δημοτική Αρχή της Πάτρας να καλεί τον κόσμο σε συμμετοχή στην κινητοποίηση της Τρίτης αναφορικά με το θαλάσσιο μέτωπο, όμως από την άλλη βλέπει με θετικό μάτι τις εξελίξεις από την Αθήνα, έπειτα από την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Όλα δείχνουν ότι ο Κώστας Πελετίδης θα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να οριστικοποιηθεί το ζήτημα της παραχώρησης των τμήματων του παραλιακού μετώπου που έχει συμφωνηθεί στην πόλη. Αυτά που ζητάμε είναι να ενωθεί πάλι η πόλη μας με τη θάλασσά της. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνει άμεση παραχώρηση γιατί υπάρχει δυνατότητα και από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ άμεσα να μπορέσουμε να κάνουμε έργα που θα ομορφύνουν την περιοχή γιατί η εικόνα εγκατάλειψης πρέπει να τελειώσει. Δεν γίνεται η Πάτρα να έχει αυτή την εικόνα. Πρέπει η παραλία μας να είναι το σημείο αναφοράς της πόλης μας και για σήμερα αλλά κυρίως και για αύριο. Άρα η παραχώρηση είναι το κρίσιμο, η οριστική παραχώρηση για να μπορούμε και μελέτες να υλοποιήσουμε γιατί αλλιώς όπως είναι σήμερα απαγορεύεται. Δεν υπάρχει έγκριση ούτε για χρηματοδότηση ούτε για μελέτες. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η κινητοποίηση της Τρίτης θα γίνει κανονικά και ζητά στο πλευρό τους πολίτες. Η εκκίνηση της πορείας θα γίνει στις 8 το απόγευμα από την πλατεία Τριών Συμμάχων και θα καταλήξει στα γραφεία του Όλπα στο νέο λιμάνι. Ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις ώστε να υπάρχει ενημέρωση πολίτες για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν ή έχουν ήδη γίνει στο κάθε σημείο. Αύριο είναι η μέρα που πρέπει ο πατραϊκός λαός να βγει στον δρόμο. Να έρθει στην παραλία του, να περπατήσουμε μαζί στη λιμενική ζώνη, να δει από κοντά το τι δυνατότητες έχει αυτή η περιοχή για την ανάσα του, να διεκδικήσει το αυτονόητο. Οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανήκουν στο λαό και να μην είναι χώροι για κέρδη, για επιχειρηματική δράση. Σήμερα είναι εξαιρετικά αναγκαίο για το λαό που ζει κάτω από ασφιχτικές συνθήκες, έχοντας την πείνα του, και την ταλαιπωρία του, να έχει μια δυνατότητα να βγαίνει από το σπίτι του και να φτάνει εύκολα σε ένα χώρο ο οποίος είναι το φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να πληρώνει τίποτα και να απολαμβάνει ό,τι μπορεί να απολαύσει ένας σύγχρονος κανονικός άνθρωπος. Στην κινητοποίηση έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν πολλοί σύλλογοι και σωματεία όπως και κάποιες δημοτικές παρατάξεις και κόμματα. Μπορεί να είναι μικρή χωρητικότητα, είναι όμως ασφαλή. Ο λόγος για τα νέα κρατητήρια του λιμεναρχείου Πατρών που έφυγαν από το επικίνδυνο κτίριο στο παλιό λιμάνι και πλέον στεγάζονται στο νέο λιμάνι δίπλα από το Β' λιμενικό τμήμα.
Σε νέο ασφαλή χώρο μεταφέρθηκαν τα κρατήρια του λιμενικού σώματος στην Πάτρα έπειτα από πολύμινες πιέσεις του κεντρικού λιμενάρχη Πατρών προς την ηγεσία, καθώς μέχρι πρότινος βρισκόταν σε ένα ετοιμόροπο κτίριο στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Η μεταφορά των κρατητηρίων ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου και έτσι τόσο οι λιμενικοί που έχουν υπηρεσία φύλαξης όσο και οι κρατούμενοι δεν κινδυνεύουν από το να τους έρθει το ταβάνι στο κεφάλι σε ενδεχόμενο σεισμού. Είναι σίγουρα πιο ασφαλείς. Μεταφέρθησαν στο νέο χώρο, εδώ στο νέο λιμένα, στο χώρο που είναι ο τομέας ασφάλειας ανάκρισης, οπότε έχουμε μία υπηρεσία όπως πρέπει να είναι. Ασφάλεια ανάκριση, γραφείο πληροφοριών και τα κρατητήρια, στο χώρο τον οποίο πρέπει να είναι. Εμένα μου πήρε 2,5 χρόνια από τις 24 Γενάρη του 2014 μέχρι και 30 Ιουνίου προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε γιατί είδα κάποια δημοσιεύματα, αναρτήσεις στο σελίδες από πρωτοβουλίες του Λιμεναρχείου και μόνο. Οι πιέσεις προς το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και το Συναρμόδιο Υπουργείο ήταν πολλές και τελικά βρέθηκε κατάλληλος χώρος στο νέο λιμάνι, όπου εξυπηρετεί και λόγω της εγκύτητας με τις κύριες δυνάμεις του σώματος που εδρεύουν στην περιοχή. Το Λιμεναρχείο, τουλάχιστον επί διοίκησής μου, έκανε απεριόριστα αλληλογραφία με όλους, έθεσε όλους τους φορείς πρώτων ευθυνών τους και κύρια διευθύνης του Υπουργείου, γιατί στο τέλος δεν έπαιρνε κανένα την ευθύνη να δώσει μια λύση. Τα κρατητήρια ήταν και 3 χιλιόμετρα μακριά από την ασφάλεια, οπότε και κάτι να συνέβαινε μέσα στην περιοχή μεταξύ Γούναρης και Αγίου Νικολάου, δεν είχαμε τη δυνατότητα να επέμβουμε άμεσα, ήταν φως φανάρι αυτό. Οπότε λύθηκε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, όμορφα και ωραία, με τη μόνη επισήμανση ότι είναι μικρής χωρητικότητας. Εύχομαι να μην χρειαστούν βέβαια κρατητήρια μεγάλης χωρητικότητας. Και για αποφυγή παρερμηνιών, το θέμα έχει λυθεί με πρωτοβουλία της λιμενικής αρχής. Το μόνο μελανό σημείο που υπάρχει είναι πως η χωρητικότητα των νέων χώρων είναι μικρή, καθώς εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν μόλις 8 άτομα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συνανθρώπων μας που η απόγνωση και η απελπισία τους φτάνουν στα άκρα. Στη Ζάκυνθο, άπορο άτομο με ειδικές ανάγκες αδυνατεί να πληρώσει υπέρογκο λογαριασμό της ΔΕΗ και αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αναστατωμένη είναι η κοινή γνώμη στη Ζάκυνθο από την είδηση ότι 54χρονος παραπληγικός και άπορος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών, φτάνοντας σε απόγνωση γιατί αδυνατεί να πληρώσει έναν υπέρογκο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που ξεπερνά τις 2.500 ευρώ. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ο ίδιος κατηγορείται για μη εξακριβωμένη ρευματοκλοπή και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να του παραχωρηθεί διακανονισμός, ενώ του ζητούν να πληρώσει το μισό από το ποσό, δηλαδή 1.300 ευρώ σε ένα μήνα. Μου ήρθε μια επιστολή, νομίζω σας την έχω στείλει, που μου λένε ότι αν δεν τακτοποιήσω το χρέος μου μέσα σε 30 μέρες θα εισπράξουν τα χρήματά τους με οποιοδήποτε τρόπο, που αυτό σημαίνει θα μου κόψουν και το ρεύμα. Τι με κατηγορούν είναι για κάτι ημερομηνίες, τώρα δεν τις θυμάμαι. Για 2-3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια ανακαλύψανε ότι κάνουν ρευματοκλοπή. Ας πούμε ότι την έκανα. Αλλά μετά από 3 χρόνια είδαν ότι το ρολόι, το εξωτερικό περίπλημα είναι κατεσταμένο. Αυτοί που ερχόντουσαν και μετράγανε, δεν το βλέπανε. Όπως λέει ο ίδιος, θεωρεί απίθανο να έχει καταναλώσει το ρεύμα που αναγράφεται στο λογαριασμό του με τις ελάχιστες ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτει, ενώ η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να προσεγγίσει το μετρητή και να τον τροποποιήσει έτσι ώστε να γίνει ρευματοκλοπή. Διαμαρτύρεται επίσης γιατί, όπως υποστηρίζει, η ΔΕΗ δεν απαντά στα τηλεφωνήματά του για να διαπιστωθεί πού υπάρχει το πρόβλημα. Όσο για το ποσό, το πενιχρό του εισόδημα από το επίδομα παραπληγικού και άπορου που λαμβάνει, ίσα από του αρκεί για να προμηθεύεται τα φάρμακα για τη διατροφή του. Παραπληγικό επίδομα από την πρόνοια, που το παίρνω κάθε 2 μήνες και το οποίο πάει το περισσότερο μέρος σε φάρμακα και σε φαγητό για να συντηρηθώ σαν άνθρωπος. Ρούχα δεν αγοράζω. Σε κατάστημα να πάω να αγοράσω ρούχα έχω να πάω χρόνια, γιατί δεν μου περισσεύουν τα χρήματα. Απελπισμένος μετά από την άκαρπη προσπάθειά του να λύσει το πρόβλημά του, έφτασε στο απονενοημένο διάβημα που ευτυχώς είχε αίσθηση έκβαση. Τώρα αυτό που ζητά από τη ΔΕΗ είναι να διαπιστώσει πως ο ίδιος δεν έχει διαπράξει τη ρευματοκλοπή για την οποία κατηγορείται και πως αν έχει γίνει από τρίτο είναι αδύνατο να το έχει αντιληφθεί ή εμποδίσει ο ίδιος στην κατάσταση που βρίσκεται. Ζητά εξάλλου να του επιτραπεί να γίνει διακανονισμός τέτοιος, έτσι ώστε να του αρκεί για να επιβιώσει και όχι να του ζητούν ένα ποσό που δεν θα μπορέσει ποτέ να αποπληρώσει.
Μακάρι να βρεθεί γρήγορα λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, ακόμα μία συνάντηση πραγματοποιούν απόψη οι αγρότες Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να ακουστούν προτάσεις για την επίλυσή τους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Νίκος Ζαφυρόπουλος, θα μας πει τώρα περισσότερα. Κύριε Ζαφυρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Αναζητάτε λύσεις στα κοινά προβλήματα του κλάδου. Μέχρι στιγμής, πώς βλέπετε τα πράγματα, ποια είναι αυτά που θα σας απασχολήσουν απόψε? Κοιτάξτε, έχει συμπαρχθεί εδώ και χρόνια μια δισκαμψία, μια αδικία εις βάρος των αγροτών και μια κατάσταση στον αγροτικό τομέα η οποία δεν αρμόζει στην πατρίδα μας. Δηλαδή είναι αδύνατον οι Ολλανδοί και οι Ισραηλινοί με αντίξωες καιρικές συνθήκες να είναι παραγωγή τροφίμων για όλη την Ευρώπη και εμείς να είμαστε στο τελευταίο σκαλί. Αυτό το πράγμα μας κάνει να αγανακτούμε. Και φυσικά έχουμε και εμείς ευθύνες, οι αγρότες, για όλη αυτή την κατάσταση, όπως έχουν και τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Εν τω μεταξύ, κύριε Ζαφυρόπουλε, έχετε να αντιμετωπίσετε και τα απρόβλεπτα, όπως είδαμε και τις τελευταίες ημέρες σε άλλες περιοχές, βέβαια, όχι στη Δυτική Αχαΐα. Είχαμε εκτεταμένες ζημιές από τον καιρό. Επομένως, πολλές φορές πρέπει να αντιμετωπίσετε και θέματα που δεν τα είχατε προβλέψει. Το θέμα είναι ότι ο καιρός μας χτυπάει αλίπητα από πάντα. Από παλιά, θες με το χαλάζι, θες με τις άκερες βροχοπτώσεις, θες με τους παγετούς. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, στα ζητήματα που μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τη χώρα μας, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορεί οι Βόρειοι λαοί να έχουν συνεταιρισμούς και εμείς, ολόκληρη Πελοπόννησος, να μην έχει υγιείς συνεταιρισμούς να εμπορευτούν τα προϊόντα μας και να παρακαλάμε τους εμπόρους να μας πάρουν τη σοδιά και να μας δώσουν ό,τι έχουν να μας δώσουν όποτε θέλουν. Μάλιστα. Κάποτε πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να πούμε ότι πράγματι είμαστε νοικοκυρέοι, ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και να βοηθηθούν και οι άλλοι. Δηλαδή τόσα επαγγέλματα ζουν από τους αγρότες. Δεν μπορεί να παίζουμε άλλο με αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Οπότε σήμερα ακόμα μια φορά ψάχνετε λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Τώρα προγραμματίζετε και κάποια ενημερωτική συνάντηση στο τέλος της εβδομάδας? Κοιτάξτε, εάν δεν προχωρήσουμε σε δημιουργία συνεταιρισμών υγιών οι οποίοι θα εμπορεύονται τα προϊόντα και θα μας φέρουν και φθηνότερα εφόδια να μπορούμε να καλλιεργήσουμε ανταγωνιστικά, δεν υπάρχει άλλο κλειδί. Από πάνω δεν πρόκειται να βρέξει ούτε σπόρους, ούτε λιπάσματα φθηνά, ούτε να έρθει κάποιος να μας πάρει τα προϊόντα. Ή καθόμαστε κάτω, κουβεντιάζουμε, βάζουμε στην άκρη τις αντιθέσεις μας και φτιάχνουμε υγιείς συνεταιρισμούς. Γι' αυτό λοιπόν και την Παρασκευή, εάν το αποφασίσουμε απόψε, εγώ θα κάνω πρόταση να έρθει ένας τέλεχος του Υπουργείου Γεωργίας, ένας τεχνοκράτης και να μας αναλύσει πώς έχει διαμορφωθεί ο νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς, τι δυνατότητες μας δίνει, πώς μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε και πώς μπορεί να μας βοηθήσει το Υπουργείο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ και το μήνυμα αυτό πιστεύω να το λάβουν και οι συνάδελφοι αγρότες και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα. Επιβαρύνσεις για την τσέπη των πολιτών φέρνει η απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων εκτός φαρμακείων. Οι αυξήσεις στα σκευάσματα ανέρχονται από 30 έως 163%. Κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι οποίοι κρούνουν τον κόδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες που κρύβει η αλόγιστη χρήση τους. Αυξήσεις φωτιάς σε αρκετά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, καταγγέλει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, συσχετίζοντας το φαινόμενο με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την λίστα της γενικής διάθεσης φαρμάκων και την απελευθέρωση των καναλιών διανομής τους εκτός φαρμακείου. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο εύσημο τρόπος προκειμένου να μπορέσουν οι εταιρείες να αυξήσουν κατά το δοκούν τις τιμές. Δεν είναι μόνο το ότι αλλάζουν οι τιμές, αλλάζει και το ΦΠΑ. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, ένα φάρμακο το οποίο είχε 4,5 ευρώ ένα κολύριο για τα μάτια, έφτασε στα 8,5 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για διπλάσια τιμή, όχι μόνο της αύξησης του προϊόντος, αλλά και της αύξησης του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον φαρμακοποιό Ανδρέα Καλυβοκά, το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο και όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο ίδιος, οι φαρμακοποιοί είχαν προειδοποιήσει για τις παρενέργειες που θα προκαλέσει απελευθέρωση στη φαρμακευτική αγορά. Αυτό σίγουρα θα επιβαρύνει την τσέπη του καθημερινού αγοραστή, του καθημερινού πελάτη. Από εκεί και πέρα, η άποψη που έχουν οι κυβερνώντες ότι αυτό θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό, η εμπειρία μας και από το εξωτερικό έχει δείξει ότι αυτό δεν ισχύει
Και αυτό διότι όπου απελευθερώθησαν, οι αυξήσεις τις οποίες πήρανε ήταν δυσανάλογες προς τις μειώσεις που μπορεί κάποιος να κάνει λόγω εκδοτικής πολιτικής, και εκτός αυτού η επιβάρυνση στην τσέπη του μέσου πελάτη ήταν πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει, από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, η αλόγιστη χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων χωρίς την επιστημονική συμβουλή του φαρμακοποιού έγειρε σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω των αντεδείξεων και παρενεργειών. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκίνησε σήμερα το επίσημο μέρος της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στην Κίνα. Σε αυτό περιλαμβάνονται συναντήσεις με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας, υπογραφή διμερών συμφωνιών και συμμετοχή σε επιχειρηματικό φόρουμ. Με την τελετή υποδοχής μπροστά από το Λαϊκό Κογκρέσο στην πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο, ξεκίνησε σήμερα η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κίνα. Παρουσία του Κινέζου ομολόγου του Λι Κετζιάνγκ πραγματοποιήθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, ενώ προς τιμήν του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκαν 21 κανονιοβολισμοί στην πλατεία Tiananmen, την ώρα που η σημαία της Ελλάδας κυμάτιζε στο μέγαρο του Λαϊκού Κογκρέσου. Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ο Αλέξη Τσίπρα και ο Λι Κετζιάνγκ επιθεώρησαν τιμητικό άγημα από άνδρες και γυναίκες του στρατού και της αεροπορίας της Κίνας. Η συνάντηση των δύο ανδρών εξελίχθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα. Χαρακτηριστική ήταν η στοιχομηθεία των δύο πρωθυπουργών για τις ενδυματολογικές προτιμήσεις τους, με τον κύριο Λι Κετζιάνγκ να σημειώνει ότι έχουμε τόσο πολύ ειλικρινές σχέσεις και γι' αυτό το λόγο, κατά τη συνάντησή μας, βγάλαμε τις γραβάτες. Όπως υπογράμμισε ο Κινέζος Πρωθυπουργός, οι κινέζικες επιχειρήσεις βλέπουν θετικά την επενδυτική αγορά της χώρας μας, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει πιο δυνατή σε μια δυνατή Ευρώπη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πλευρά του τόνισε ότι η Ελλάδα εισέρχεται οριστικά σε νέα φάση, ενώ από το βήμα το επιχειρηματικό φόρουμ που ακολούθησε, τόνισε ότι η χώρα μας γυρίζει σελίδα και το κλείσιμο της αξιολόγησης επικυρώνει αυτή την προσπάθεια. Αναφερόμενος δε στο νέο αναπτυξιακό νόμο, επεσήμανε ότι δημιουργούνται σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες χαμηλού ρίσκου στην Ελλάδα, γεγονός που θα βοηθήσει στη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και της υψηλής τεχνολογίας. Την Κυριακή, ο κύριος Τσίπρας είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο του ομίλου Ουάντα, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των ακινήτων και τα τελευταία χρόνια επενδύει κυρίως στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ενώ επισκέφθηκε και την έδρα του κινέζικου τεχνολογικού κολοσσού Huawei στο Πεκίνο, διαμηνύοντας πως η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά επενδύει σημαντικά στους κλάδους της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Αύριο Τρίτη, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την απαγορευμένη πόλη του Πεκίνου, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων του Λαού στην πλατεία Tiananmen και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping. Εντός των συνόρων της αντιδράσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετράει η κυβέρνηση μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τον εκλογικό νόμο που αφορά την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μόνο ένα σίγουρο ναι, αυτό της Ένωσης Κεντρώων, με το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης να αντιδρά στις αλλαγές. Φωτιές ανάβει η πρόταση της κυβέρνησης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την καθιέρωση της απλής αναλογικής, καθώς έως τώρα το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης αντιδρά, με τη μόνη θετική απάντηση να έρχεται από τον Βασίλη Λεβέντη και την Ένωση Κεντρώων. Οξύς χαρακτηρισμούς υιοθέτησε η Νέα Δημοκρατία μετά τη δημοσιοποίηση του εκλογικού νόμου, σηματοδοτώντας την έντονη αντίθεσή της στην κυβερνητική πρωτοβουλία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για εκλογικό νόμο οπερέτα, ενώ σε ανακοίνωσή της επιτίθεται στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων τους αποδοκιμάζει και εκείνοι συνεχίζουν την προκλητική και αλαζονική συμπεριφορά τους. Και η φόβη γεννηματά με δηλώσεις της στέκεται απέναντι στην κυβερνητική πρόταση για τον εκλογικό νόμο. Όπως υποστήριξε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, εμείς δεν θα βάλουμε πλάτη στους τακτικισμούς του ενός και του άλλου. Ζητούμενο για εμάς είναι η κυβερνησιμότητα και η σταθερότητα, προσέθεσε, επισημένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα καταθέσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή με την κοινή τους πρόταση για τον εκλογικό νόμο. Οριστικό όχι στην απλή αναλογική φαίνεται να λέει και το ποτάμι, με τον επικεφαλής του κόμματος Σταύρο Θεοδωράκη να τον χαρακτηρίζει έγκλημα, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία σημασία τι θα κερδίσει το ποτάμι αλλά τι θα χάσει η χώρα, καθώς όπως επισημαίνει, με το σύστημα που προτείνουν θα πρέπει το Σεπτέμβρη να συμφωνήσουν 5 κόμματα για να έχουμε κυβέρνηση οριακής πλειοψηφίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από την δική του πλευρά, σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε την αλλαγή του εκλογικού νόμου ως εργαλείο για πολλές χρήσεις και
Εξέφρασε τη διαφωνία του τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο αποκαλύπτεται ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου από τη μεριά της κυβέρνησης δεν υπαγορεύεται από κάποια θέση αρχής. Τα πράγματα γίνονται έτσι δύσκολα για την συγκέντρωση των 200 ψήφων που απαιτούνται ώστε η απλή αναλογική να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Σήμερα μάλιστα συνεδρίασε το ενιαίο πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και οι βουλευτές του κόμματος, ώστε να καθορίσουν τη στάση του στη Βουλή, ενώ συνεδριάζει και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ. Με βάση τα παραπάνω, οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά επισφαλής. Το μόνο σίγουρο είναι πως η κυβερνητική πρόταση στο σύνολό της θα συγκεντρώσει και αν συγκεντρώσει τα 2/3 της Βουλής οριακά και μόνο με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Το Μαξίμου παρόλα αυτά δεν καταθέτει τα όπλα, επισημένοντας ότι καμία ουσιαστική αλλαγή δεν πρόκειται να γίνει στο θέμα του εκλογικού νόμου. Δείτε σε λίγο. 12 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη χρυσή επέτειο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Κώστας Κατσουράνης μιλά ζωντανά στο Ιόνιαν και μοιράζεται τις αναμνήσεις του. Σε έξαρση βρίσκεται πάλι η απάτη με την κλοπή της Μάνικας και ήδη η πρώτη έλεγχη που ξεκίνησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντόπισαν 1/3 πρατήρια να έχουν πειράξει τις αντλίες καυσίμων, αδειάζοντας από 5 έως 11% τα ρεζερβουάρ των οχημάτων και τις τσέπες των οδηγών. Ελλειπείς ποσότητες καυσίμων παραδίδει στους καταναλωτές σχεδόν το 1/3 πρατήρια, όπως προκύπτει από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο μεγάλος αριθμός των καταγγελιών οδήγησε την αρμόδια υφυπουργό Θεοδώρα Τσάκρη να ξαναβγάλει στους δρόμους το μυστικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι παροπλισμένο και σε 15 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν 4 σοβαρές παραβάσεις. Το αυτοκίνητο που ανήκει στην οικονομική αστυνομία και παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ειδικά για να διενεργεί κρυφούς ποσοτικούς ελέγχους. Έχει μετασκευαστεί ώστε να διαθέτει ειδικό ντεπόζιτο και μετρητικό εξοπλισμό για να καταγράφει τις αποκλίσεις της παροχής καυσίμου ανάμεσα στην ποσότητα που γράφει η αντλία και σε αυτήν που καταλήγει στο κάθε αυτοκίνητο. Η απόκληση στην ποσότητα βενζίνης που πληρώνουμε με αυτήν που καταλήγει στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου μας κυμαίνεται σύμφωνα με την έρευνα από 5 έως 10%, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκληση είναι μόλις 0,5%. Για αποκλίσεις μάλιστα μεγαλύτερες από 1,5% προβλέπεται με νόμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών της κάθε περιφέρειας. Η πρακτική του Υπουργείου είναι, αν διαπιστωθεί απόκληση, να δίνεται αμέσως σήμα ώστε να πηγαίνει στο ίδιο πρατήριο κανονικό κλιμάκιο ελέγχου που έχει μεγαλύτερο εξοπλισμό και μπορεί να πιστοποιήσει περισσότερες παραβάσεις. Το μυστικό αυτοκίνητο παρόλα αυτά στους πρώτους ευνηδιαστικούς ελέγχους σε βενζινάδικα στον Κορυδαλό, στον Ταύρο, το Κερατσίνι και την Νίκαια είχε αποτελέσματα, ενώ αναμένονται περισσότεροι και εντατικότεροι έλεγχοι, γεγονός που έχει θορυβήσει ήδη τα κυκλώματα των καυσίμων. Τα χρόνια τους μπορεί να πέρασαν και πλέον έχουν αποκτήσει ακόμα και οικογένειες. Δεν έχουν καταφέρει όμως να πάρουν τα πολιτήριο λυκείου. Για τους ανθρώπους που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία, κάποιοι βάζουν σοβαρά εμπόδια. Ένας από αυτούς, μάλιστα, είναι το ίδιο το κράτος. Τους κόβουν τα φτερά για δεύτερη φορά στη ζωή τους. Η αγάπη τους για γνώση και μόρφωση δεν εισακούγεται, αφού το ίδιο το κράτος τους στερεί τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εσπερινά σχολεία και να αποκτήσουν το πολυπόθητο απολυτήριο του λυκείου, ενώ κάποιοι από αυτούς ακόμα και να τολμήσουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως, όλοι όσοι θέλουν να φοιτήσουν στα εσπερινά σχολεία της χώρας βρίσκονται αντιμέτωποι με επιπρόσθετα εμπόδια στις εγγραφές και μετεγγραφές του. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, καθορίζονται εισοδηματικά κριτήρια με τα οποία απαιτούνται ταυτόχρονα αντίγραφα φορολογικής δήλωσης του κηδεμόνα που να πιστοποιείται το αντίστοιχο όριο εισοδήματος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 8.879 ή των 17.270 ευρώ το χρόνο για νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η εγκύκλιος απαιτεί οι κηδεμόνες των μαθητών, οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, να πρέπει να υποβάλουν τα εν λόγω δικαιολογητικά επικαιροποιημένα κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους φοίτησης. Κάτι που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη διακοπή της φοίτησής τους. Συγχρόνως με τα κριτήρια που βάζει για τις εγγραφές των ενήλικων μαθητών, θέτει σοβαρούς περιορισμούς στη δυνατότητα ενήλικες που είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων είτε για άλλους λόγους εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο και επιθυμούν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη μόρφωση.
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερα από 80.000 παιδιά να φιλοξενηθούν σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η υποχρηματοδότησή τους κατά 5% φέτος αποτελεί αγκάθιστη λειτουργία τους, έτσι όπως καταγγέλει και ο κοινωνικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων. Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ, όπου θα δώσει κουπόνι φιλοξενία σε περίπου 81.000 παιδιά σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ τα αποτελέσματα θα εκδοθούν την 1η Αυγούστου. Ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, ανέφερε ότι η υποχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ κατά τουλάχιστον 5% φέτος θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία τους. Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές φέτος που θα δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία μας. Πρώτο ζήτημα είναι η υποχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ κατά τουλάχιστον 5% συγκριτικά με πέρσι, όπου πέρσι πάλι είχε επέλθει μείωση 5% συγκριτικά με πρόπερσι. Αυτό σε βάθος χρόνου και ο τρόπος ο οποίος γίνεται φέτος η χρηματοδότηση θα βάζουν σε κίνδυνο τις λειτουργίες των δομών. Πιστεύουμε ότι με μία προοπτική να κινδυνεύσουν ακόμη και με αποδόμηση αυτών των κοινωνικών δομών. Σύμφωνα με τον κύριο Τουλγαρίδη, οι αλλαγές αυτές δημιουργούν προβλήματα στις δομές των δημοτικών παιδικών σταθμών και γι' αυτό ζητούν τη χρηματοδότησή τους, ώστε να μην κινδυνεύσει η λειτουργία τους στο μέλλον. Ζητάμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο να πάρει πίσω αυτή την κοινή υπουργική απόφαση που επιφέρει αυτή την υποχρηματοδότηση και αλλάζει τον τρόπο χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών, ώστε να μην υποβαθμιστούν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και οι κοινωνικές δομές οι δημοτικές και να ενισχυθούν οι ιδιωτικές. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού τόνισε την ανάγκη για τη συνέχιση εργασίας των εργαζομένων σε αυτές τις δομές, αλλά και την μονιμοποίησή τους. Σταγόνο στον ωκεανό αποτελούν για το Δήμο Πατρέων οι 33 προσλήψεις συμβασιούχων για οκτάμινη απασχόληση. Η Δημοτική Αρχή τονίζει για ακόμα μια φορά την ανάγκη για προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων, καθώς τα κενά είναι περισσότερα από 700 και δεν καλύπτονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σε 33 προσλήψεις συμβασίουχων ορισμένου χρόνου για οκτάμινη απασχόληση προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Οι προσλήψεις αφορούν 30 άτομα στον τομέα της καθαριότητας και 3 άτομα ως μηχανοτεχνίτες. Εμείς αυτό διεκδικούμε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε κουβεντιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε πάρει και σχετικές αποφάσεις. Τουλάχιστον 700 άτομα έχει ανάγκη ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Που μαζί με τους οργανισμούς του, με τα νομικά πρόσωπα, θέλει 1.000 άτομα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα 33 άτομα τι να κάνουν. Και μάλιστα να τα πληρώνει ο ίδιος ο Δημότης. Λένε από την μια πλευρά ότι σε ανταποδοτικές υπηρεσίες μπορείτε να πάρετε και άλλα άτομα. Αλλά πείτε μου κάτι, όταν λείπουν 105 άτομα, 115 άτομα από την καθαριότητα μέσα στη διάρκεια 4 ετών για να προσλάβουμε αυτά τα 105 άτομα, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας τόνισε πως η Δημοτική Αρχή της Πάτρας διεκδικεί σταθερή και μόνιμη δουλειά, καθώς τα κενά είναι τεράστια και δεν καλύπτονται με οκτάμινες συμβάσεις. Λέμε λοιπόν ότι ο Δήμος δεν έχει ανάγκη από 8 μήνα. Έχει ανάγκη από μόνιμες σταθερές σχέσεις εργασίας, αλλά και οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από αυτή τη μορφή εργασίας. Με σταθερά δικαιώματα, πάγια και διαρκή και βέβαια με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε στην Δημοτική Αρχή, όχι μόνο με έγγραφα και με παραστάσεις μας, αλλά και με διεκδίκηση. Θυμάστε τη μεγάλη πορεία αγώνα που κάναμε Πάτρα Αθήνα για να διεκδικήσουμε προσλήψεις στο Δήμο, την άρση απαγόρευση των προσλήψεων σε μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και μέτρα προστασίας των ανέργων. Ωστόσο, ο κ. Πλέσας ανέφερε πως οι αιτήσεις θα είναι για ακόμα μια φορά χιλιάδες για την κάλυψη μόλις 33 θέσεων εργασίας στον Δήμο στα πλαίσια των προσλήψεων με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε 16 Δήμους της χώρας. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, η πρωτοβουλία Μπορούμε Ζάκυνθος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ταξίδεψε τη Ζάκυνθο στις χώρες της Ευρώπης μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις γαστρονομίας, γευσηγνωσίας και εινογνωσίας, στις οποίες πρωταγωνιστούν προϊόντα, παραγωγοί, τυποποιητές, έμποροι και σεφ. Η αυλαία για τη μεγάλη διοργάνωση έπαιξε χθες με βραβεύσεις και περισσότερα βεβαίως θα μας πει τώρα ο κύριος Παράσκος Αξιώτης, επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης Διευθυντών Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Κύριε Αξιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γεωργία. Λοιπόν, με επιτυχία ολοκληρώθηκε κάθε χρόνο και καλύτερα. Ποια είναι τα μηνύματα που μεταφέρουν οι ΣΕΦ για τα παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου? Τα πήραν όλα μαζί τους πρώτα απ' όλα. Αυτό τα λέει όλα. Από κρεμμύδι έψαξα και βρήκα και λίγες φράουλες. Ξέρεις, αυτές οι ζακυνθινές μικρούλες.
τις πήραν μαζί τους, λάδι βεβαίως τώρα που βλέπουμε κιόλας. Και αυτό που μου ζητήσανε είναι γρήγορα ένα DVD για να το παίξουν στις δικές τους τηλεοράσεις. Δημιούργησαν όλες αυτές τις μέρες που έμειναν εδώ και το απόλαυσε και ο κόσμος, όχι μόνο οι επαγγελματίες. Και κουραστήκαν και πολύ. Φαντάζομαι ότι από το πρωί από τις 6 ώρα τους είχα στο πόδι μέχρι το βράδυ στις 10-11 η ώρα. Δηλαδή είμαι. Εντάξει. Υποσχεθήκαν ότι θα ξανάρθουν παρόλη την κούρασή τους. Από όλες αυτές τις εικόνες που είδαμε και μέσα από την εκπομπή Χαμηλή Πτήση, καταλάβαμε όντως ότι ήταν και μια κουπιαστική διαδικασία βεβαίως και ένα πρόγραμμα γεμάτο. Ευχάριστο. Ευχάριστο. Αλλά φάνηκε ότι είχε δουλευτεί και αρκετό καιρό νωρίτερα. Ναι. Κάπως έτσι μπαίνουν και οι βάσεις για τον επόμενο χρόνο. Από σήμερα ξεκινάμε για τον επόμενο. 2017 θα είναι ακόμα πιο πλούσιο, με περισσότερους παραγωγούς. Η χαρά η δικιά μου είναι ότι εκτός από όλο τον κόσμο μας βοήθησε, μας υποστήριξε. Οι νοποιοί ήταν μαζί μας. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που έγινε στο Μπορούμε. Και του χρόνου έχουμε υποσχέσεις ότι η Ζάκυνθος θα ενωθεί περισσότερο κοντά μας, δηλαδή θα έρθει περισσότερο με όλα τα προϊόντα. Και αυτό είναι και το ζητούμενο του Μπορούμε, έτσι. Και να πούμε και δύο λόγια για τη χθεσινή βραδιά που βλέπουμε και πλάνα παράλληλα από τις βραβεύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Πώς ήταν το όλο κλίμα? Πολύς κόσμος, πολύ φαγητό, πολύ κρασί και πολλά μετάλλια. Γιατί φαντάσου, Γεωργία, ότι κάθε μέρα υπήρχαν βραβεύσεις στα πιάτα που φτιάχνανε και οι σεφ, αλλά και οι επαγγελματίες που φέρναν τα έτοιμα πιάτα τους. Οπότε φαντάσου ότι κάθε μέρα επί 7 μέρες ήταν πάρα πολλά τα μετέλλια και πρέπει να τα δώσουμε. Σωστά. Και μπράβο, κάνανε και πάρα πολύ ωραία δουλειά όλοι τους. Εγώ δεν το φανταζόμουν δηλαδή ότι θα φτάναμε τοπικά προϊόντα με nouvelle cuisine να τα παντρέψουμε μαζί και να γίνει τόσο ωραία δουλειά. Λοιπόν, σίγουρα το απόλαυσαν όλοι όσοι συμμετείχαν. Όσοι δεν συμμετείχαν ή δεν πήγαν χθες στην εκδήλωση, τουλάχιστον να είναι έτοιμοι για τον επόμενο χρόνο, γιατί θα γίνουν πολλά περισσότερα. Ναι, ναι. Έτσι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Να είμαστε καλά. Απολαυστική ήταν η πρώτη γιορτή καρπουζιού στην Ηλία, που αποτελεί ένα από τα κύρια εξαγώγημα προϊόντα της περιοχής. Αυτό που ξεχώρισε από τη γιορτή και θα μείνει αξέχαστο στους παρευρισκόμενους ήταν η γεύση από τη γρανίτα και το παγωτό καρπούζι. Ένα από τα καλύτερα προϊόντα που παράγει η Ηλία είναι το καρπούζι, μαζί με τη φράουλα και την πατάτα, με μεγάλη αποδοχή και σημαντικές εξαγωγές. Τα άλλα δύο είδη έχουν αποκτήσει τη δική τους γιορτή ως τρόπο προβολής στην περιοχή της Ηλίας. Από το περασμένο Σάββατο απέκτησε και το καρπούζι τη δική του και οι πρώτες εντυπώσεις είναι άκρως ικανοποιητικές. Στην πλατεία Ελευθερία στη Βάρδα, στο πλαίσιο των 41ων Βουπράσιων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη γιορτή καρπουζιού. Συμμετείχαν σεφ από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας που δημιούργησαν πάνω στα καρπούζια γλυπτά, ενώ αξιοποίησαν και το περιεχόμενο από την καρδιά του καρπουζιού. Το κοινό απόλαυσε γρανίτα και παγωτό από καρπούζι ξανά και ξανά, αφού οι γεύσεις ήταν μοναδικές. Σίγουρα η περιοχή μας έχει την ευλογία που έχει τόσα προϊόντα από τα καλύτερα της Ελλάδας και όχι μόνο. Όπως ξέρετε, έχει γιορτή της φράουλας, έχει γιορτή της πατάτα και φέτος ξεκινάμε για πρώτη φορά μέσα στα Βουπράσια να έχει γιορτή του καρπουζιού. Το καρπούζι είναι ένα πολύ ωραίο και δροσερό φρούτο. Προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, να τα διαφημίσουμε για να έχουμε και πιο εύκολη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Φτιάξανε κοκτέιλ, σκαλίσανε αυτά τα υπέροχα καρπούζα και φτιάξανε παγωτό με γεύση καρπουζού. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους, και είναι μια γιορτή που θέλουμε να την καθιερώσουμε στη Βάρδα. Στόχος μας είναι αυτός, μιλάμε, όπως θα γίνει και σε λίγες μέρες στην πατάτα στο Κουρτέσι, θέλουμε να δώσουμε μια έμφαση στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής και να τονώσουμε και λίγο το ηθικό του κόσμου που είναι πεσμένο τις τελευταίες μέρες με τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Η βραδιά συνεχίστηκε με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και πολλών επισκεπτών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Σπορ στο Ιόνιαν με τον Διονύση Μπινιόρη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπρακά. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού στη διεύθυνση www.ionian.gr. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.